Στις 6 του μηνός, προχθές δηλαδή, γιορτάσαμε τη μνήμη ενός από τους μεγαλυτέρους Αγίους της Εκκλησίας μας, που έχει σημαίνουσαν θέση εις την εκκλησιαστική μας ιστορία και ιδιαίτερα σήμερα είναι επίκαιρος. Πρόκειται για τον Άγιο Φώτιο, τον Μέγα Φώτιο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να κάνω μια απλήστια γράφηση της μεγάλης αυτής προσωπικότητος, διότι ισχύει και περί αυτού αυτό το οποίο έχει πει κάποιος σοφός για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο: όσα και να πεις προς έπαινόν του θα είναι λειψά, δεν θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Μέγας Φώτιος διακρίθηκε ως λόγιος και επιστήμονας, μεγάλος κριτικός, κλασικός φιλόλογος, δηλαδή είχε αρίστη ελληνική παιδεία. Ήταν διπλωμάτης επίσης, σημαντικός, αλλά και ασκητικός και πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορεί να υπάρξει επίσκοπος εις την Ορθοδοξία ο οποίος δεν αποκτά την θεολογία του μέσα από την πνευματική ζωή, την άσκηση, και κάθε κληρικός, όχι μόνο οι επίσκοποι. Διακρίθηκε επίσης ως μεγάλος πατριάρχης. Ο δάσκαλός μου στη φιλοσοφική σχολή, ο Μακαρίτης ο Νικόλαος ο Τωμαδάκης, σημειώνει ότι σε όλα με τα οποία ασχολήθηκε ο Μέγας Φώτιος διακρίθηκε και είναι πραγματικά σε όλα μέγας, μεγάλος. Είναι εκείνος όμως κυρίως που διέγνωσε την αλωτρίωση της Δύσεως. Διεπίστωσε δηλαδή ότι πρόκειται τον ένατο αιώνα περί ενός άλλου χριστιανισμού. Χριστιανισμού άλλου είδους, που δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό των Αγίων μας, των μεγάλων όλων των Αγίων Πατέρων. Στην σειρά αυτή, στην ιστορία του Μεγάλου Φωτίου, θα προσθεθεί αργότερα 14ος αιώνας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και εν συνεχεία τον 15ο αιώνα ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Προηγείται όμως και καθορίζει αυτή την γραμμή, την διαφοροποίηση, δηλαδή την διάκριση μεταξύ Ορθοδοξίας ή Ορθοδόξου Ανατολής και Δυτικής Χριστιανοσύνης, ο Μέγας Φώτιος. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η συνέχεια των Αγίων Πατέρων μας. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν μία συνέχεια, δηλαδή βαδίζουν σε μία γραμμή ευθεία που διαθέει, διατρέχει όλη την ανθρώπινη ιστορία και πάνω στα ίχνη του ενός βαδίζει ο άλλος πατέρας της Εκκλησίας. Κανείς δεν βρίσκεται σε θέση που να μην έχει αυτή την συνέχεια, αυτή την συμφωνία, κανείς μας Άγιος. Το φαινόμενο αυτό της διαφοροποιήσεως των επισκόπων κυρίως, διότι το λέγω συνεχώς επισκόπων, διότι ο επίσκοπος είναι ο φύλακας της πίστεως. Ο συνεχιστής της Ορθοδοξίας είναι ο επίσκοπος. Αυτό είναι το έργο του επισκόπου. Ο επίσκοπος δεν έχει έργο διοικητικό. Από τον 19ο αιώνα που αντιγράφουμε συνεχώς στα όρια του ελληνικού κράτους την Δύση, την Δυτική Χριστιανοσύνη, τονίζεται περισσότερο των διοικητικών έργων του επισκόπου και λίγο ενωρίτερα. Ο επίσκοπος όμως είναι εκείνος ο οποίος είναι εγγυητής και συνεχιστής της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της πίστεώς μας, και ο πνευματικός πατέρας, ο οποίος βεβαίως ευλογεί και διευθύνει όλο το έργο μέσα στην προφορή του, αλλά όχι με την έννοια της ασκήσεως, διοικήσεως, διοικητικού έργου. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το ιστορικό και πνευματικό κλίμα μέσα στο οποίο εμφανίζεται και δρά ο Μέγας Φώτιος. Έχουμε την αλλαγή της δυτικής χριστιανοσύνης, όπως σας είπα, κυρίως τον 9ο αιώνα. Γίνεται αυτό ιδιαίτερα αισθητό. Πρόκειται για την εκφράγκευση της δυτικής χριστιανοσύνης. Εκφράγκευση. Δηλαδή το φραγκικό στοιχείο που δεν μπορούσε να κατανοήσει την θεολογία των Αγίων Πατέρων, ούτε τη μέθοδο της θεολογίας, που είναι η πνευματικότητα, η κάθαρση της καρδιάς και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, αυτά δεν μπορούσαν
οι Φράγκοι να τα κατανοήσουν και δεν τα κατανοούν μέχρι σήμερα. Το φραγκικό στοιχείο κυριαρχεί. Θα έρθει δε μετά το 1042-43 η περίπτωση από το μάλλον από το 1013 και λοιπά μέχρι το 1046 έχουμε την επικράτηση των Φράγκων ακόμη και στον θρόνο της Ρώμης, δηλαδή στον επισκοπικό θρόνο, και έχουμε Φράγκους πλέον, πάπες. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή της Δύσεως. Με την εκφράγκευση υπάρχει η βιβλιογραφία πλούσια, μιλώ σε καλλιεργημένους ανθρώπους, δεν κάνω επίδειξη, αλλά θέλω να τα στηρίζουμε όλα. Ένας γνωστός, James Russell, έχει γράψει ένα έργο στα αγγλικά, ίσως θα έπρεπε να μεταφραστεί και στα ελληνικά, πριν από αρκετά χρόνια, 1994, εξεδόθη στη Νέα Υόρκη, και χρησιμοποιεί τον όρο «The Germanization», η γερμανοποίηση του πρώιμου δυτικού μεσαιωνικού χριστιανισμού, είναι το έργο του. Γερμανοποίηση, λέγει ο Ράσελ, γι' αυτό μιλεί, αλλά στην ουσία δεν είναι γερμανοποίηση, είναι εκφράγκευση ή πιο ακριβής όρος είναι τευτονοποίηση. Οι τεύτονες, οι Deutsche, αυτός είναι ο δίφθονγος, η δίφθονγος Deutsche, τεύτονες, Deutonen, επικρατούν μέσα στον χριστιανισμό. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες της διαφοροποίησης, ώστε να γεννηθεί ένας άλλος χριστιανισμός στη Δύση? Ξεκινάμε από τον Ιερό Αυγουστίνο, 4ος-5ος αιώνας, 430, αν θυμάμαι καλά, κοιμάται, πεθαίνει, όπως λέμε, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος, μεγάλο πνεύμα, και ένα πνεύμα θυσίας και αγώνας, η μετάνοιά του και η επιστροφή του έμειναν εις την ιστορία, αλλά προηγήθησαν ή ήσαν σύγχρονοι του Ιερού Αυγουστίνου πατέρες, όπως ο Άγιος Αμβρόσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Κασιανός, που βρίσκονται σε άμεση σχέση με το πατερικό στοιχείο της Ανατολής, της Ορθοδόξου Ανατολής. Ο Άγιος Αυγουστίνος, επειδή έριχνε το βάρος στην σκέψη, στην φιλοσοφία, στον στοχασμό δηλαδή, περισσότερο διανοούμενος παρά θεολόγος της πνευματικής ζωής, όχι ότι τον υποτιμούμε ή θέλουμε να τον απορρίψουμε από Άγιο, αλλά δεν έχει τις θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθοδόξου Ανατολής. Έτσι, χωρίς να το καταλάβει, σκεπτόμενος λογικά, κατέληξε εις το να στηρίξει, να δημιουργήσει την υποδομή του δόγματος του Φιλιόκνε, δηλαδή της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και από τον Πατέρα και από τον Υιόν. Επίσης, τονίζει ο Ιερός Αυγουστίνος, λόγω των προσωπικών του περιπετειών, ήταν ένας playboy στην εποχή του, είχε και εξώγαμο παιδί, ο οποίος όμως με τις προσευχές της μητέρας του, της Αγίας Μόνικας, επέστρεψε. Ήρθε εις την πίστη, χωρίς όμως να είναι πραγματικά πνευματικός του πατέρας, ο Άγιος Αμβρόσιος. Γνώρισε τον Άγιο Αμβρόσιο, και δεν έχω χρόνο τώρα να το αναπτύξω αυτό, άλλες φορές το έχουμε πει, αλλά δεν είναι πνευματικός του πατέρας ο Αμβρόσιος, με Διολάνο, Μιλάνου δηλαδή. Ο Άγιος Αμβρόσιος είχε τέτοιο σύνδεσμο με τους ανατολικούς πατέρες, ώστε να διατηρεί αλληλογραφία με τον Μέγα Βασίλειο, ο Άγιος Αμβρόσιος. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο δίνει την υποδομή της πλάνης του Φιλιόκβε, θα πει κανείς μια λεξούλα, οι δύο λεξούλες, Φιλιόκβε και εκ του Ιού. Όχι, θα δούμε στη συνέχεια την σημασία. Αλλά είναι και εκείνος ο οποίος εισάγει την περιπρεντεστινάτσιο, δηλαδή προορισμού διδασκαλία. Πίστεψε ότι εάν δεν επηρεαζόμενος και από φιλοσοφικά ρεύματα, ότι αν δεν με προώρησε ο Θεός να σωθώ, δεν θα είχα σωθεί ή δεν θα μπαίνα στην πίστη. Έγινε και επίσκοπος. Του άξιζε. Αλλά έριχνε το βάρος, όπως είπαμε, στη λογιοσύνη. Ένας κεφαλονίτης θεολόγος του 18ου αιώνος, ο Βικέντιος Δαμοδός, μεγάλη μορφή, που δεν είναι τόσο γνωστή στο χώρο μας, στη Κεφαλονιά τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστότερος περισσότερο. Ο Βικέντιος Δαμοδός λοιπόν
λέγει, κρίνει τον Αυγουστίνο για την διδασκαλία περί φιλιόπε, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η άμορ, ο σύνδεσμος μεταξύ του άμας, του αγαπώντος που είναι ο πατήρ, και του αμάτους, του αγαπωμένου που είναι ο Υιός. Υποβιβάζει κατά κάποιον τρόπο το Άγιο Πνεύμα. Λέγει ο Δαμοδός και την θεωρία περί προορισμού την εισάγει στην ιστορία ο Άγιος Αυγουστίνος, αλλά έχει μια ωραία φράση ο Δαμοδός. Αλλού κιν αιρετικός ο Αυγουστίνος. Δεν τον θεωρούμε αιρετικό. Παρασύρθηκε από τη λογιοσύνη. Το όταν βάλουμε στην θεολογία ως βάση τη λογική, την διάνοια, καταλήγουμε σε μία μεταφυσική. Δηλαδή σε ένα κατασκεύασμα διανοητικό που δεν είναι η πίστη των Αγίων. Οι οποίοι ζουν το μυστήριο μέσα στην αγιασμένη καρδιά τους. Με την θέωσή τους. Βλέπετε άλλη μέθοδος της νηστείας πατερικής θεολογίας και της διανοητικής θεολογίας την οποία έχουμε και σήμερα. Αυτή είναι τη θεολογία της εποχής μας. Εκφράγκευση λοιπόν έχουμε και στην Ανατολή, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Λέγει λοιπόν ο Δαμοδός, ουκίν αιρετικός ο Αυγουστίνος. Γιατί? Ότι ούκαν δε μάχετο την καθολική εκκλησία. Δεν πολεμούσε την εκκλησία καθολική ή ορθόδοξος, αυτός άλλο που το πήραν άλλοι. Δεν αντιμαχόταν, δεν πολεμούσε, δεν του έλεγε η εκκλησία, αυτό πρέπει να πεις, δεν ήξερε τη διδασκαλία των Ανατολικών Πατέρων ο Αυγουστίνος. Και γιατί δεν ήξερε ελληνικά, τεράστιο μυαλό, αλλά ελληνικά δεν έμαθε. Μου θυμίζει κάποιον παλαιότερο πρωθυπουργό και πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έζησε στη Δύση, αλλά από ό,τι θυμάμαι γαλλικά καλά δεν έμαθε, παρόλο ότι έζησε στη Γαλλία. Το λέω όχι για να υποτιμήσω. Και τα μεγάλα μυαλά έχουν τέτοιες αδυναμίες. Δεν αντιμαχόταν λοιπόν την Εκκλησία του Χριστού και γι' αυτό δεν μπορούμε να τον ονομάσουμε αιρετικό. Διαφορά προς τον Άριο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο Άριος συνεχώς εδέχεται υποδείξεις από τους άλλους Αγίους και κριτικοί και του έλεγαν όχι, αυτό που λες είναι πλάνη. Ο Άριος όμως επέμενε. Αυτός είναι ο αιρετικός. Το να κάνει λάθος κανείς, αδυναμίες, πτώσεις έχουμε όλοι μας. Αλλά το να εμείνει κανείς στην πλάνη, αυτό είναι δαιμονικό. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει το σφάλι είναι ανθρώπινο. Το εμένει είναι την πλάνη δαιμονικό. Έπειτα ένας άλλος παράγων είναι η φράγκη. Σας είπα ότι σιγά σιγά επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην Δύση και στον χώρο της Εκκλησίας και το 1046 ανεβαίνει στον θρόνο της Ρώμης, τον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης, ο πρώτος Φράγκος Πάπας, ο Κλήμης ο δεύτερος. Εισάγεται επίσης η φεουδαρχία της Φραγκιάς, είναι δηλαδή η διδασκαλία και η θεωρία περί φυσικής διαφοράς των ανθρώπων. Οι άνθρωποι εκ φύσεως, άλλοι έχουν δημιουργηθεί για να κυβερνούν και άλλοι για να κυβερνώνται. Αναπτύσσεται στην Δύση ο παπισμός και τα δύο μεγάλα όπλα του παπισμού. Η Ιερά Εξέταση ήταν η πολεμική και κατά κάποιο τρόπο η άμυνα του παπισμού εσωτερικά. Δεν ήταν για τους μάγους και τις μάγισσες κλπ. Η Ιερά Εξέταση έχει σχέση με τους λεγόμενους στην Δύση αιρετικούς, δηλαδή τους Ορθοδόξους. Αυτούς που συνέχιζαν να κηρύττουν και να ζουν Ορθοδόξους. Και το δεύτερο όπλο του παπισμού είναι η Ουνία. Το 1215 σπερματικά εμφανίζεται η Ουνία. Η Ουνία είναι όπλο προς τα έξω για την υποταγή των μη παπικών. Και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα και το 1992 στον Παλαμάν του Λιβάνου καταξιώθηκε η Ουνία και σήμερα είναι παράγον του διαλόγου. Τι χρειάζεται η Ουνία σήμερα, εφόσον πάμε για ένωση και λοιπά, και μακάρι να πάμε, αλλά πώς θα πάμε, τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ουνία? Η Ουνία είναι η εξαπάτηση των Ορθοδόξων. Εμφανίζονται με άμφια Ορθόδοξα, με εξωτερική περιβολή Ορθόδοξη κλπ. Και το 1254 η Ιερά Εξέταση καθιερώνει και τα βασανιστήρια ως μέσον ανακριτικών. Ξέρετε, ο ολοκληρωτισμός που λέμε, που σήμερα έχει τις μορφές του δυτικού ολοκληρωτισμού και του ανατολικού με την έννοια του μαρξιστικού ολοκληρωτισμού, σοβιετισμός κλπ,
Ο ολοκληρωτισμός γεννιέται μέσα, ξεκινάει και ξεπηδάει μέσα από τα σπλάχνα του παπισμού. Αυτό δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Επίσης επικρατεί στη Δύση η λατινική γλώσσα, ενώ η Ρωμανία και η Ρωμιοσύνη, το κράτος Ρωμανία, το Βυζάντιο και η Ρωμιοσύνη, ο λαός δηλαδή της Ρωμανίας, είναι σε Ανατολή και Δύση αρχικά δίγλωσσος. Χρησιμοποιείται και η λατινική αλλά κυρίως η ελληνική. Αυτό δεν είναι εθνικιστικό στοιχείο, διότι η μόνη γλώσσα που μπορεί να εκφράσει τελειότερα την θεολογία των Αγίων Πατέρων είναι η ελληνική γλώσσα. Είναι ευλογία Θεού. Τώρα όμως στην Δύση περιορίζονται τα πάντα στην λατινική γλώσσα. Ο Πάπας δε λαμβάνει τη θέση του Φράγκου Αυτοκράτορα. Θα αρχίσουν δε οι συγκρούσεις μεταξύ του Πάπα, των Παπών και των βασιλέων της Δύσεως, είναι ο περίφημος περί περιβολής αγών, ποιος θα έχει το πάνω χέρι και ούτω καθεξής. Ο παπισμός, όταν μετά την εκφράγκευσή του απόκτησε την σημερινή μορφή, δεν άλλαξε τίποτα. Μέχρι σήμερα τα πάντα και το δείχνουν τα βιβλία και κυρίως η κατήχηση η Ρωμαιοκαθολική, που δείχνει ότι ό,τι ίσχυε στο Μεσαίωνα ισχύει και σήμερα. Έχουμε λοιπόν τον επεκτατισμό και την αντιανατολική πολιτική, διότι ο σκοπός ήταν να υποτάξουν την Ανατολή, και αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους. Το 794 επί παραδείγματι καταδικάζεται η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, για να, επειδή ήταν σύνοδος της Κωνσταντινούπολης, για να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν οι Ανατολικοί, να υποτιμηθούν. Αυτό είναι το σύστημα που επικρατεί. Είναι η υποτίμηση και η καταπίεση της Ανατολής. Το 809 γίνεται σύνοδος στο Άθεν, στο Aix la Chapelle, το ίδιο είναι, και δογματοποιείται το Φιλιόκουε. Ενώ από τον 6ο αιώνα είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα για να ισχυροποιηθεί η θέση του Ιού μέσα στην Αγία Τριάδα, δημιούργησαν, μάλλον δέχτηκαν πολλοί στη Δύση, την θεωρία ότι το Άγιο Πνεύμα δεν εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Η εκπόρευση είναι ο τρόπος υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος και γέννηση είναι ο τρόπος υπάρξεως του Ιού. Σε αυτά δεν υπάρχει φιλοσοφία. Είναι αποκάλυψη μέσα στη Γραφή και στις Οικουμενικές Συνόδους. Λέγει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον Ευνόμιο, στους Ευνομιανούς, ακραίους αιρετικούς του Αριανισμού, τους λέγει: «Να σου μιλήσω εγώ για την γέννηση του Ιού και εσύ θα μου μιλήσεις για την εκόρευση, και άμφου παραπληκτήσουμε και οι δύο θα πάμε στο φρενοκομείο». Τα θέματα της πίστεως ή τα γνωρίζει κανείς για τις εν αυτό αποκαλύψεως, δεν είναι το δέχεται όπως τα μαρξιστικά δόγματα. Ξέρετε, ο όρος δόγμα απέκτησε στην αρνητική του σημασία από τον μαρξισμό. Δεν κάνω τώρα πολιτική ιστορία, κάνω και κοινωνιολογία. Το επομένως δεν είναι δόγμα με την έννοια της αναγκαστικής επιβολής. Όχι, η πίστης είναι η έκφραση της εμπειρίας των Αγίων. Πώς είδε τον Θεό ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Δανιήλ, πώς τον βλέπουν ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, πώς τον ζουν μέσα στην καρδιά τους, πώς δηλαδή φανερώνεται με την άκτη στη χάρη ο Θεός στην καρδιά τους και πώς το εκφράζουν αυτό οι Οικουμενικοί μας Σύνοδοι. Αυτό ακριβώς είναι η πίστη της Εκκλησίας, αυτό είναι το δόγμα. Άλλωστε και στην αρχαιότητα μιλούσαν για τα δόγματα του Πλάτωνος, τα οποία δεν ήσαν αναγκαστικά. Βέβαια ο Πλάτων λέει στην πολιτεία ότι όποιος δεν δεχτεί την πολιτεία που προτείνω πρέπει να καταδικάζεται σε θάνατο, μην κρυβόμαστε. Και αυτό επαναλαμβάνει και ο Πλήθων ο Γεμιστός για τα δικά του συστήματα τον 15ο αιώνα. Ξέρετε, να μην μιλούμε ποτέ για πράγματα που δεν τα ξέρουμε, μια παρένθεση. Όποιος μιλεί για πράγματα που δεν τα ξέρει μπορεί να είναι πρίτανης πριτάνεων, αποδεικνύεται ηλίθιος. Διότι πώς είναι δυνατόν ένας επιστήμων, που σημαίνει ότι γνωρίζει την επιστήμη, να μιλεί για πράγματα που δεν τα κατέχει ή είναι άλλος χώρος, δεν είναι ο δικός του χώρος. Επανέρχομαι λοιπόν, το 809 λοιπόν δογματοποιείται το Φιλιόκουε, γίνεται πλέον επίσημο δόγμα του παπισμού. Μέχρι σήμερα υπάρχει. Άλλο που προσπαθούμε διαφόρους τρόπους να μεταθέσουν το πρόβλημα
και δεν μιλούν απευθείας για το φιλιό ή μάλλον δεν χρησιμοποιούν το σύμβολο της Δευτέρας Οικουμενικής, το οποίο δεν έχει το φιλιό, γιατί δεν υπάρχει ποτέ ως διδασκαλία, ως βίωμα των Αγίων, η έννοια της εκ του Πατρός εκπορέψεως και εκ του Υιού εκπορέψεως του Αγίου Πνεύματος, αλλά και χρησιμοποιούν άλλα κείμενα, όπως το Αθανασιανόν λεγόμενο σύμβολο, δεν είναι γνήσιο, του 6ου αιώνος μετά Χριστόν. Είναι πρόθυμοι, ξέρετε, το λέγω, σπέβδω να το πω, να εγκαταλείψουν όλα τα θεολογικά θέματα αντί να μείνουν στο προδίον και στο αλάθητο. Παπισμός ίσον ολοκληρωτισμός, προδίον και αλάθητο. Μην κοιτάτε χαμόγελα και αγαπολογίες, όλο περί αγάπης μιλούν. Αλλά και ο διάβολος έχει τη δική του αγάπη. Τι λέγει ο Χριστός μας? Και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσαν. Αμαρτωλή στη γλώσσα του Χριστού είναι οι τελώνες. Τα χειρότερα στοιχεία της εβραϊκής τότε κοινωνίας. Τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσαν. Οι γκάνγκστερς αγαπούν τους γκάνγκστερς. Το λέγω πολλές φορές. Κάνουνε συμφωνία, μη με πειράξεις και μη πειράξεις τους δικούς μου, να μη σε πειράξω κι εγώ. Επίσης χρησιμοποιούν τον όρο από τότε, από τον 8ο αιώνα, τον όρο Γρεκός και όχι το Έλλην, για να υποτιμήσουν την Ανατολή, διότι το Γρεκός παίρνει ένα χρώμα. Γρεκός σημαίνει αιρετικός. Και γρεκική εκκλησία, Greek Church, Κέζα Γκρέκα, Γρίχησο Κύρχε, αναφέρεται σε όλη την Ορθοδοξία. Τότε το κύριο στοιχείο ήταν η ελληνική Ορθοδοξία. Οπότε λοιπόν, Γρεκός και Γρεκική Εκκλησία σημαίνει αιρετικός και αιρετική Εκκλησία. Μέχρι σήμερα διατηρείται στην Αμερική κυρίως η υποτιμητική σημασία του όρου Γρεκός. Εμείς λέμε αυτό είναι κινέζικα για μένα. Οι Αγγλόφωνοι λένε that's Greek for me ή to me. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πού φτάνουμε. Επίσης δημιουργείται μια κίνηση των φραγκοφίλων παπών. Ο πρώτος και μεγαλύτερος φραγκόφιλος πάπας είναι ο Νικόλαος ο πρώτος, 858 με 867. Είναι οι Quislings. Quisling ήταν πρωθυπουργός της Νορβηγίας που συντάχθηκε με τους Ναζί. Έτσι λοιπόν και αυτός επεκράτησε ο όρος Quisling, είναι ο πάπας Νικόλαος ο πρώτος. Η θεολογία χάνει λοιπόν τον πνευματικό ασκητικό νηπτικό της χαρακτήρα ως προϋπόθεσή της και γίνεται σχολαστικισμός. Όρος σχολαστικός και σχολαστικισμός, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι αυτός που μαθαίνει τη θεολογία στις σχολές, στα πανεπιστήμια. Και εμείς είμαστε σχολαστικοί. Μπορεί να μην φτάνουμε στην έκταση του σχολαστικισμού στη Δύση, αλλά εκείνος που πάει στη θεολογική σχολή δεν σημαίνει ότι γίνεται ορθόδοξος, μπορεί να γίνει και αιρετικός. Το λέγω συνήθως μεταξύ αστείου και σοβαρού, χρόνια πολλά και από την σταδιοδρομία μου με τη χάρη του Θεού στο Πανεπιστήμιο. Η νομική σχολή βγάζει αδίκους, η φιλοσοφική σχολή αγραμμάτους και η θεολογική σχολή αιρετικούς, κατά κανόνα. Δηλαδή αιρετικός είναι αυτός ο οποίος δεν ακολουθεί και δεν ζει τις προϋποθέσεις της θεολογίας που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Επιβάλλουν επίσης στη Δύση την αγαμία του κλήρου. Το τι θα κάνει ο κληρικός αυτό δεν ενδιαφέρει. Σημασία έχει να είναι εξωτερικά άγαμος. Το έζησα, ξέρετε, σε ένα συνέδριο ή στην Σικελία. Στο συνέδριο αυτό μας φιλοξένησε, μας παρέθεσε δείπνο ο τοπικός επίσκοπος, ο ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω, επειδή μου αρέσει να μιλώ για έτσι από χαρά για τα παιδιά μου, την οικογένεια κλπ. Είχαμε τα πρώτα εγγόνια τότε και είπα ότι είμαι παντρεμένος, νυπναγμένος, ότι έχω παιδιά, έχω εγγόνια, και πετάγεται μία γραμματεύς εις την Επισκοπή και μου λέει «Είστε κληρικός και είστε έγγαμος». Τα χασα, αλλά τότε θυμήθηκα αμέσως την αναγκαστική, την επιβολή δηλαδή της αγαμίας, για να φαίνονται ανώτεροι από εμάς. Της μίλησα βέβαια και της ανέλησα το θέμα που δεν είναι ανάγκη να τα πω εδώ. Επίσης έχουμε την μεταρρύθμιση του μοναχισμού. Ο μοναχισμός, οι μοναχοί γίνονται τάγματα τα οποία λειτουργούν με τα όπλα. Πολλές φορές έχουν μια υποτυπώδη μορφή ασκήσεως, κυρίως λατρείας, αλλά από την άλλη πλευρά χρησιμοποιούνται ως
μέσα υπερασπίσεως και προωθήσεως του παπισμού. Θα σας πω για μεγάλους θεωρουμένους μεγάλους μοναχούς στη Δύση, και γράφουν και κάποιοι δικοί μας και νεότεροι συνάδελφοι για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα τώρα. Ο σκοπός μου είναι να σας δείξω τι αντιμετώπιζε ο Φώτης. Επίσης έχουμε δυσφήμιση των Ρωμαίων παπών, όπως του Λέοντος του Τρίτου και του Ιωάννου του Οκτώου, όπως θα δούμε. Κάθε δηλαδή πάπας ο οποίος ορθοδοξούσε, γιατί μέχρι τον 11ο αιώνα έχουμε ορθοδοξία αλλά ρεύματα αντιδράσεως και απορρίψεως της ορθοδοξίας. Έχουμε όμως ορθοδόξους και ορθοδόξους πάπες. Αυτοί όλοι δυσφημούνται και θα δούμε στη συνέχεια ένα παράδειγμα. Επίσης τα εκκλησιαστικά τους έθιμα, ξέρετε, από τους 102 κανόνες της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου διατηρούν μόνο τους 50. Οπότε λοιπόν μέσα σε αυτή την κατάσταση πολλά εκκλησιαστικά έθιμα, πρακτικές δηλαδή στο θέμα της θρησκείας και σε πολλά άλλα πράγματα, τα απορρίπτουν και ακολουθούν ένα δικό τους χριστιανισμό δικής τους κατασκευής. Βέβαια την δυσκολία αυτή την βλέπουμε και στην Ανατολή, γι' αυτό ο Πατριάρχης ο Αθηναγόρας, Θεός χωρέστον, έλεγε αυτή την παράδοσή τους και εμείς τη δική μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δύο κόμματα συμμαχούν, συμπράττουν, και λέει ο ένας μπορεί να λέγεται, ξέρω εγώ, όπως θέλετε, και ο άλλος όπως θέλετε. Αλλά έχουμε συμμαχία, λοιπόν δεν είναι έτσι. Η ένωση είναι εις Κύριος μία πίστη εις εν βάπτισμα. Εις Κύριος, να το βάπτισμα. Το έχουν αλλοιώσει. Και στη Γερμανία πολλές φορές τους έλεγα μεταξύ αστείου και σοβαρού, δεν έχετε νερό, λέω, βρε παιδιά, εδώ πέρα είναι μουσκεμένη η Γερμανία συνεχώς, να βαπτίσετε. Και μου λέει αυτή είναι η πράξη μας. Ή ραντίζουν ή επιχαίουν, ρίχνουν δηλαδή νερό στο κεφάλι. Όλα αυτά ξέρετε γιατί ήθελαν από την αρχή να φανερώσουν τη δική τους ιδιαιτερότητα, ότι είναι ο χριστιανισμός. Επομένως έπρεπε να διαφοροποιείται από τον ανατολικό χριστιανισμό. Τα εκκλησιαστικά τους έθιμα τα επεκτείνουν και σε άλλους, όπως συνέβη επί της εποχής του Μεγάλου Φωτίου ή στην Βουλγαρία. Βάζουν δηλαδή τον τρόπο ζωή τους, τον τρόπο της πίστεώς τους, τον εισάγουν, τον επεκτείνουν και τον εισάγουν και σε άλλες περιοχές για να επιβληθεί αυτή η ομοιομορφία. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν και σε αυτή την εποχή στέλνει ο Θεός τον Άγιο Φώτιο. Θυμούμε αυτή τη στιγμή ένα στίχο, μια φράση του Αγίου Συνεσίου, επισκόπου, δεν είναι Άγιος της Εκκλησίας αλλά μεγάλη μορφή, ο Συνέσιος Πτολεμαΐδος και της Κυρίνης. 5ος αιώνας, 415, πέφτει μαχόμενος για να υπερασπίσει την Βόρειο Αφρική από την επίθεση των Βανδάλων. Είναι επίσημα ο πρώτος εθνομάρτυρας επίσκοπος, Συνέσιος επίσκοπος Πτολεμαΐδος, ο οποίος λέγει σε μια επιστολή του «Ουκ επιλείψουσι το Θεό, στρατιώτε πρέποντες εκκλησία ή εκκλησίες». Δεν θα λείψουν με τη χάρη του Θεού, λέει, το Θεό είναι δοτική, χαριστική, δεν θα λείψουν με τη χάρη του Θεού στρατιώτες που πρέπει να έχει η εκκλησία. Ένας εκ των στρατιωτών αυτών και ηγετών είναι ο Άγιος Φώτιος. Γεννήθηκε το 820 περίπου, οι γονείς του ονομάζονται Σέργιος και Ειρήνη, και ήταν οικογένεια εικονοφύλων. Θείος του ήταν ο Πατριάρχης Ταράσιος, 806. Ο ιστορικός που μιλεί για τον βίο του Φωτίου μας λέει «Η ευχή αυτό φροντίς». Φροντίδα του καθημερινή ήταν η ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, ή «Ε Θεού ελέησόν». Βλέπετε, ως λαϊκός ακόμα. Αυτές ήταν οι οικογένειες οι χριστιανικές. Δεν υπάρχει διαφορά. Εμείς δημιουργούμε αυτές τις διαφορές. Δεν υπάρχει διαφορά στην βίωση του χριστιανισμού μεταξύ κληρικών και λαϊκών. Ότι όπως αγωνίζονται οι κληρικοί και πρέπει να αγωνίζονται πνευματικά, το ίδιο ακολουθούν και οι λαϊκοί. Στη Δύση έχουμε δύο πνευματικότητες. Όχι, υπάρχει μία και μοναδική πνευματικότητα. Οι μοναχοί δίνουν μεγαλύτερη ένταση στην πνευματική ζωή. Η τελειότερη έκφραση της εν Χριστώ ζωής
είναι όπως ξέρουμε το μοναστήρι, το κοινοβιακό μοναστήρι, αλλά και εμείς έχουμε συνεχώς σχέση. Γιατί ανεβαίνουν χιλιάδες τη Μεγάλη Εβδομάδα και λοιπά στο Άγιον Όρος? Είναι συνέχεια αυτή τη σχέση που έχουμε οι εντοκόσμο χριστιανοί ορθόδοξοι με τον μοναχισμό. Ο Μέγας Πότιος υπήρξε καθηγητής, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της εποχής του, αριστοτελικός, ακολουθούσε δηλαδή την αριστοτελική φιλοσοφία, αυτό όμως εξωτερικά, μόνο στη γνώση. Έγινε επίσης πρωτοσπαθάριος, ανώτερος αξιωματικός της αυλητής φρουράς και πρωτασυκρίτης, πρώτο ασεκρέτης, και στα ελληνικά γίνεται πρωτασυκρίτης με γιώτα, και είναι διπλωματικός υπάλληλος ο πρωτασυκρίτης. Το 851 λοιπόν εστάλει σε μία σημαντική αποστολή στον αραβικό κόσμο, στην Βαγδάτη, και την έφερε την αποστολή αυτή εις πέρας, επιτυχέσατε. Αυτά είναι τα καθημερινά προβλήματα ενός κράτους, όπως ήταν και το Βυζάντιο, η Ρωμανία. Μαζί του είχε και τον φιλόσοφο Κωνσταντίνο, είναι ο αδελφός του Κυρίλου. Κωνσταντίνος, ο Κύριλλος, Μεθόδιος και Κύριλλος. Κύριλλος είναι ο Κωνσταντίνος, ως λαϊκός ονομάζεται ο Κωνσταντίνος. Από το 847 πατριάρχης ήταν ο Ιγνάτιος, υιός του Μιχαήλ του Ραγκαβέ, του Αυτοκράτορος. Ο Βάρδας τον προώθησε, γιατί τώρα υπήρχε μια διαφορά στον χαρακτήρα των προσώπων. Ο Άγιος Ιγνάτιος, Άγιος κι αυτός, στο συνοδικό της Ορθοδοξίας, θα ακούσουμε το συνοδικό και εμείς διαβάζουμε τη μεγαλύτερη μορφή που έχουμε των Πατριαρχείων Αλεξανδρίας και λοιπά. Λέγει Ιγνατίου και Φωτίου των Αγιωτάτων Πατριαρχών αιωνία η μνήμη. Είναι και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας, αλλά υπήρχε μια διαφορά ουσιαστική στο χαρακτήρα τους. Ο Ιγνάτιος δεν ήταν πνεύμα ανοιχτό και είχε ισχυρά ίχνη ζηλωτισμού, όπως λέμε σήμερα ζηλωτές, έτσι επεκράτησε όρος. Δηλαδή δεν είναι φανατισμός, αλλά μια στενότητα πνεύματος, η οποία είναι ανθρώπου, είναι ο χαρακτήρας. Δεν σημαίνει αμαρτία αυτό. Βλέπετε, να μην ονομάσω τώρα παρατάξεις, που όλο σκέφτονται να επιτεθούμε, να κάνουμε τούτο το άλλο. Ο Φώτιος ήταν ένα ανοιχτό μυαλό και οξυδερκής, και ήταν γι' αυτό και επιστήμον γνωστός. Ο Φώτιος όμως κυρίως έχει συμβολή μεγάλη στην παράδοσή μας, διότι διέβλεψε την δυτική αλλοτρίση. Όταν έσκυψε και μελέτησε, που έγινε πατριάρχης, εμελέτησε το πρόβλημα της Δύσης, λέει όχι, αυτός δεν είναι χριστιανισμός. Ξέρετε τι θυμίζει? Τον Άγιο Γρηγόριο τον Βαλαμά. Του πήγαν ομιλίες του Βαρλαάμ του Καλαβρού, ο οποίος ήταν Λατίνος, Φράγκος, Έλληνας στην καταγωγή, τι σημασία έχει. Ο Βαρλαάμ λοιπόν ο Καλαβρός τι έκανε? Υπερίσπιζε την Ορθοδοξία στο θέμα του Φιλιόκου, σε διαλόγους της εποχής, και του φέρανε το κείμενο του Βαρλαάμ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και μόλις το βλέπει ο Παλαμάς, λίγο διάβασε, λέει αυτό δεν είναι Ορθόδοξο, γιατί η θεολογία του Βαρλαάμ ήταν συλλογισμή, ενώ η θεολογία των Αγίων είναι ομολογία της άπαξ της Αγίης παραδοθής εις πίστεως, του καρπού δηλαδή της πνευματικής ζωής, της θεώσεως, της αγιότητας. Δεν μπορώ εγώ να κάνω μάθημα στον προφήτη Ισαΐα ή στον Απόστολο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και να του πω έχεις εσύ τη θεολογία σου, όπως τολμούμε να λέμε σήμερα, έχω και εγώ τη δική μου και καλά. Οπότε λοιπόν ο Φώτιος διέγνωσε την αλλοτρίωση της Δύσεως. Υπάρχουν όμως και σύγχρονα τότε γεγονότα τα οποία τον βοηθούν να κατανοήσει ποια είναι η Δύση πλέον. Μην ξεχνάτε ότι η επικοινωνία πάντοτε δεν είναι ανεύκολη, οι αποστάσεις τεράστιες. Άλλο να ζήσεις με κάποιους ανθρώπους, οπότε τους καταλαβαίνεις, και άλλο εξ αποστάσεως να τους μελετάς και να τους κρίνεις. Ο Πάπας Νικόλαος εκμεταλλεύεται την κατάσταση, την κατάσταση το που κλονίστηκε στη Δύση,
και όπως λένε οι ιστορικοί της Δύσεως, super omnem terram και super omnem ecclesiam, πάνω από όλη τη γη και πάνω από όλη την Εκκλησία τοποθετούσε τον εαυτό του. Εκεί είναι η εμφάνιση στη σκληρή του μορφή του πρωτύπου. Και θα σας εξηγήσω με δύο λόγια. Ένας άλλος δυτικός ιστορικός λέει «Σε imperatorem fecit». Έκανε τον εαυτό του αυτοκράτορα. Είναι η σύγκρουση, όπως είπαμε, παρτίζει μεταξύ Πάπα, που ή οδήποτε Πάπα, και των ηγεμόνων της Δύσεως ή του αυτοκράτορος της Δύσεως. Ξέρετε, το πρωτείο είναι δαιμονικό. Είναι η ρίζα του ολοκληρωτισμού. Κύριος όλης της Εκκλησίας, να τον προσκυνάς. Η εξουσία. Ταύτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Που πήγε ο διάβολος, τόλμησε να πει ο διάβολος των Χριστών. Όταν όμως είναι ορθόδοξος ο επίσκοπος Ρώμης, έχει τα λεγόμενα πρεσβεία τιμής, διότι η σημασία εδίδετο στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σε Ανατολή και Δύση, ενωμένη ήταν, εδίδετο η σημασία στην πόλη στην οποία ήταν κάποιος επίσκοπος. Επομένως ο Πάπας ως επίσκοπος της παλαιάς πρωτεύουσας, γιατί από το 330 η πρωτεύουσα μεταφέρεται στην Ανατολή, στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ρώμη δηλαδή, λοιπόν, είχε τα πρεσβεία τιμής ως ο πρώτος στην τάξη επίσκοπος. Αυτό όμως δεν σημαίνει εξουσία. Να πω ένα παράδειγμα, χωρίς να έχει σχέση άμεση με το πρόσωπο, δεν κάνω κριτική, αλλά μιλώ για να καταλάβουμε το θέμα, μιλώ έτσι. Ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπός μας, το επόμεθα και εμείς, υγεία και δύναμη για να αγωνίζεται για την πίστη μας και την Ορθοδοξία, είχε χτες μια σεμνή τελετή. Την άκουσα, επειδή λόγω της υγείας μου δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί μέχρι τις 11-11.30 ώρα, αλλά την παρακολούθησα στο ραδιόφωνο. Οπότε λοιπόν ο μακαριότατος λέγεται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Δεν σημαίνει ότι είναι επιμενάρχης όλης της Ελλάδος. Και δεν τον υποτιμώ, τα ξέρει καλύτερα από μένα. Είναι επίσκοπος, που είναι ο κύριος όρος της πόλεως των Αθηνών και της περιοχής εδώ. Αρχιεπίσκοπος είναι ο τίτλος που δίνεται στον επίσκοπο της πρωτεύουσας, αρχιεπίσκοπος. Το Πάσης Ελλάδος σημαίνει ότι είναι πρόεδρος της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά η ψήφο έχει ο πρόεδρος, την ίδια ψήφο έχουν και οι άλλοι Μητροπολίτες. Οι άλλοι συνεπίσκοποι του. Δεν μπορεί να πει, μιλώ τώρα θεωρητικά, όχι σεβασμιότατε Θεσσαλονίκης πατρών, ξέρω εγώ, Κερκύρας, εγώ είμαι αρχιεπίσκοπος, όπως λέγει ο Πάπας. Εγώ είμαι Πάπας και εγώ διατάζω. Ακούστηκε στην πρώτη σύνοδο του Βατικανού το 1870, 69-70. Ο Πάπας λοιπόν, ο δικός μας πρώτος στη τάξη, δεν είναι και Πάπας. Ξέρετε, αυτό το συνειδητοποίησα όταν δουλεύοντας τις ξένες μισιοναριστικές εταιρείες, οι Ιεραποστολές δηλαδή, τον 19ο αιώνα, χρόνια, ελληνικές, αγγλικές, αμερικανικές. Όταν έκανα αυτή την έρευνα, έβλεπα συνεχώς προτεστάντες μισιονάριοι, Ιεραπόστολοι εδώ, που θέλανε να μας κάνουν προτεστάντες και στην ουσία Αμερικανούς και Άγγλους, να μας δυτικοποιήσουν δηλαδή. Ξέρετε, ο λαός τους έλεγε Ρωσαγγλογάλους. Ο λαός, καταλαβαίνει. Λοιπόν, όλοι αυτοί έλεγαν τον 19ο αιώνα «There is no Pope in the Orthodox, in the Orthodox Church». Δεν υπάρχει Πάπας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί αυτοί ποια λογική είχαν. Έχετε τα καλά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη που τον θεωρούσαν Πάπα για να υποτάξει όλη την Ανατολή. Μήπως αυτά δεν κυριαρχούν εμπολής σε κάποιους και σήμερα. Άμα πάρουμε τον Ιξ Οικουμενικών Πατριάρχη με το μέρος μας, μπορούμε να υποτάξουμε την Ανατολή. Αν δεν είναι έτσι, και ένα παιδάκι ακόμη μπορεί να σηκώσει το ταπεινό αναστημά του και να πει σε προσκυνό Πατριάρχη μου, τον ιονδήποτε Οικουμενικό ή άλλο Πατριάρχη. Αλλά αυτά που λες δεν είναι ορθόδοξα. Η στάση αυτή είναι η Ορθοδοξία. Ενώ στον παπισμό η κορυφή εξουσιάζει τα πάντα και επιβάλλει τελικά τη θέλησή της.
έχουν γράψει στη διάρκεια της Οχοκρατίας ο Μεγάλος Ευγένιος, ο Βούλγαρης και πολλοί άλλοι. Το 863 έγινε σύνοδος στη Ρώμη υπέρ του Ιγνατίου. Ήταν ο Αδριανός Β' ο Πάπας, 867, και ενισχύεται η διαίρεση της Ανατολής. Γιατί έπεσαν θύματα και ο Φώτιος και ο Ιγνάτιος των παρατάξεων της εποχής τους. Ελληνισμός χωρίς παρατάξεις, κόμματα πολιτικά ή θρησκευτικά δεν μπορεί, εκκλησιαστικά δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι στο αίμα μας αυτό. Θα σκοτωνόμαστε. Βλέπετε τώρα τι γίνεται αυτό τον καιρό. Οπότε λοιπόν η Ρώμη παίζει το παιχνίδι των αντιπάλων του Φωτίου, διότι διέγνωσα τι είναι ο Φώτιος. Ενώ ο Ιγνάτιος προσέφυγε μερικές φορές στη Δύση, νομίζοντας ότι έχει απέναντί του Ορθόδοξο Δύση. Αλλά η Δύση από τον Νικόλαο και μετά πάβει να είναι Ορθόδοξος και γίνεται φανερό. Αυτό το καταλαβαίνει ο Άγιος Φώτιος. Το 865 στέλνει μια εγκύκλιο ο Φώτιος περί της μυσταγωγίας του Αγίου Πνεύματος μυσταγωγίας και ενημερώνει τους πατριάρχες και όλους τους βασικούς παράγοντες της Ανατολής. Χαρακτηρίζει βλασφημία την προσθήκη του Βιλιόπε και που αναιρεί τον τρόπον υπάρξεως των θείων προσώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φώτιος δεν είχε εχθρικές διαθέσεις. Δεν επιτίθεται, το παρατηρούν όλοι οι ερευνητές. Προσπαθεί να αποκατασταθεί η αλήθεια με αναφορά σε προηγούμενους πάπες. Λέει στη Δύση, στην εποχή του, λέει στους δυτικούς, μα οι πάπες σας, οι επίσκοποι Ρώμης, πάπας σημαίνει επίσκοπος Ρώμης, οι επίσκοποι σας στη Ρώμη και γενικά όλοι οι επίσκοποι σας δεν χρησιμοποιούν το φιλιόκρο. Γιατί εσείς το επιβάλλετε? Το 809 έγινε, όπως είπαμε, δόγμα πίστεως. Και λέει, δείχνει με το έργο αυτό περί της του Αγίου Πνεύματος μυσταγωγίας ότι πρόκειται περί αλλοτριώσεως. Κάποτε ένας καθηγητής στη Θεσσαλονίκη σε ένα συνέδριο για τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο το 1981 αναφέρθηκα στους κολυβάδες πατέρες και στο θέμα του Φιλιόκου και μου λέει, επειδή ήταν και ρωμαιοκαθολική παπική μέσα καθηγητέ, και μου λέει, έλα τώρα για μια λεξούλα θα μαλώνουμε. Θεωρούμενος μεγάλος Ορθόδοξος, για μια λεξούλα του λέω, ο Άγιος Ιάκωβος Αδερφόθεος, με όλη την αγάπη σας λέγω, λέει, ο πτέσας εν ενή γέγονε πάντων ένοχος. Αυτός ο οποίος αστοχεί σε ένα είναι αλυσίδα, είναι μάλλον ντόμινο, το ένα παρασύρει το άλλο και χάνονται όλα. Ο δε Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός θα πει στην πίστη, ου μικρόν το παραμικρόν. Δεν υπάρχει μικροδιαφορά. Το ένα σημαίνει ότι προηγούνται και κρύπτονται πολλά άλλα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την διαφορά. Το 867 γίνεται σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη η οποία καθαιρεί τον Πάπα ως αιρετικόν. Αυτό είναι το πρώτο σχίσμα. Είχε ξεχυλήσει πλέον το ποτήρι και δεν μπορούσαν να το ανέχονται οι Ανατολικοί και έχουμε το πρώτο σχίσμα, το 867. Σας αναφέρω αυτές τις χρονολογίες για να δείτε. Το 867 ο Βασίλειος ο πρώτος επαναφέρει τον Ιγνάτιο στον θρόνο και εκθρονίζει τον Φώτιο για να βελτιώσει τη σχέση του με την Δύση. Γιατί ο Φώτιος γίνεται τώρα το κόκκινο πανί για τη Δύση. Θεωρείται αντίπαλος και μέχρι σήμερα. Τον εντάσσουν στους μεγάλους αιρετικούς των Φώτιων, άλλο αν το καλύπτουν, αλλά στα βιβλία παραμένει. Ο Φώτιος όμως δεν είναι αντίπαλος, ούτε εχθρός της Δύσης. Είναι ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως. Και εδώ ισχύει η παροιμία που λένε, όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται. Επομένως δεν κατηγορεί τη Δύση, αλλά αυτούς οι οποίοι οδηγούνται ήδη και οδηγούν στην πλάνη και στην αίρεση. Ο Φώτιος ήταν εμπόδιο για τα παπικά σχέδια και σύνοδος το 869-70 καταδικάζει τον Φώτιο και τον στέλνει στην εξορία. Καταλάβατε. Ήταν όμως διδάσκαλος των τέκνων του βασιλείου του Μακεδόνος, του πρώτου, και τον ανακαλούν από την εξορία και συμφιλιώνεται, είναι η πρώτη ευκαιρία που τους δίδεται η ευκαιρία να συμφιλιωθεί με τον Άγιον Ιγνάτιο. Το πώς συμφιλιωθήκανε? Γιατί
Κανένας δεν ήθελε την διαίρεση. Αλλά είχαμε παρατάξεις οι οποίες εγκλωβίζουν στους κόλπους τους ή τον Ιγνάτιο η μία ή τον Φώτιο η άλλη. Στην Εκκλησία γονατίζουν και οι δύο σε απόσταση και σειρώμενοι, μπουσουλώντας να το πω έτσι, φτάνουνε κοντά, αγκαλιάζονται και φιλούνται με μαύρα δάκρυα. Αδελφέ, συγχώρεσέ με. Θα μου πει κανείς, μα στην Κωνσταντινούπολη ζούμε. Μεγάλη πόλη, η Κωνσταντινούπολη τότε, πρωτεύουσα όλου του κόσμου. Και δεν βλεπόντανε, δεν μπορούσαν να συζητήσουν. Όχι, είναι ο εγκλωβισμός στα κόμματα. Κάθονται να συζητήσουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να πούνε, έλα ρε αδελφέ, Έλληνες είμαστε. Αυτό συμβαίνει λοιπόν στην ιστορία, προσέξτε τώρα να δείτε. Μιλούμε για μια Κωνσταντινούπολη με πολλούς χιλιάδες κατοίκους. Γιατί δεν πάμε σε μια πόλη με 14, περίπου 15 ή 20 χιλιάδες κατοίκους στην Αθήνα του 19ου αιώνα, στην αρχή. Αντίπαλοι, δύο Θεσσαλοί θεολόγοι. Ο Κωνσταντίνος οικονόμος, ο εξοικονόμων, πρωτοπρεσβύτερος, και ο αρχιμανδρίτης, ο Φαρμακίδης, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Δεν ειδωθήκανε ούτε μια φορά στην Αθήνα. Και αυτοί ήσαν εγκλωβισμένοι. Μη σας φαίνεται περίεργο λοιπόν. Όσο μάλλον σε μια πόλη όπως ήταν τον 9ο αιώνα η Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό λοιπόν σας λέγω. Και σήμερα ακόμη κάποιοι αόρατοι δεσμοί κρατούν δεσμίους. Δέσμιες στις κεφαλές και δεν αφήνουν να αναπτυχθεί ο ελληνισμός ανάμεσά τους για να εργαστούν και να αγωνιστούν για την πατρίδα μας. Αλλά τα περιβάλλοντά τους τους εξωθούν ώστε να μένουν εις το πείσμα και εις τη διάσπαση. Το 878 πεθαίνει, κοιμάται, όπως λέμε χριστιανικά, ο Άγιος Ιγνάτιος και γίνεται ο Φώτιος Πατριάρχης. Ένα από τα μεγάλα έργα του Φωτίου είναι η αποστολή των αδελφών Μεθοδίου και Κυρίλου. Κωνσταντίνος, είπαμε, ο καθηγητής που ήταν με το Φώτιο στην αποστολή την διπλωματική, Μεθόδιος και Κύριλλος στην κεντρική Ευρώπη κατά τον Φράγκο. Υπάρχει μια ωραία μελέτη του καθηγητού του Μακαρίτη, του Παπαγιάννη, του Ρωμανίδη, πως εστάλησαν ως πρόμαχοι της Ορθοδοξίας κατά της φραγκικής διεισδύσεως εις τον χώρο της κεντρικής Ευρώπης οι Άγιοι Μεθόδιος και Κύριλλος. Σύνοδος του 879 συνέρχεται επί Φωτίου και είναι ισχύει, είναι η 8η Οικουμενική Σύνοδος της Ορθοδοξίας και η επί Γρηγορίου του Παλαμά 1351, κορύφωση των ησυχαστικών συνόδων, είναι η 9η Οικουμενική Σύνοδος. Το ξέρετε πια, δεν έχουμε 7, αλλά από αιώνες έχουμε 9 και σήμερα έχει διαδοθεί περισσότερο η αναγνώριση των δύο συνόδων, η οποία δεν έπαψε ποτέ. Εγώ που ασχολούμαι με τα κείμενα της δουλείας, συνεχώς βλέπω σύνοδος 879, 8η Οικουμενική και σύνοδοι ησυχαστικές του 14ου αιώνα, 9η Οικουμενική Σύνοδος. Καταδικάζεται το Φιλιόκβε. Έχουμε λοιπόν οικουμενικές συνόδους που καταδικάζουν το Φιλιόκβε, την προσθήκη στο σύμβολο και την αλλίωση του συμβόλου, και δεύτερον, καταδικάζουν, δεν απορρίπτουν έτσι για χάριν επιθέσεως κλπ. Κανέναν, αλλά λένε όσοι δέχονται το Φιλιόκβε κλπ. Είναι αιρετικοί. Βλασφημούν δηλαδή την Αγία Τριάδα. Ξέρετε ποια είναι η σημασία? Μία λεξούλα μόνο. Αφού ο Χριστός μας λέγει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον και κανείς δεν βρίσκεται να πει ότι δεν είναι γνήσιο το κείμενο, 15-26, το πνεύμα που παρά του Πατρός από τον Πατέρα εκπορεύεται. Θα σας στείλω, λέει, το πνεύμα των παράκλητων, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Ο Χριστός δεν ξέρει τι λέει? Είμαστε χριστιανοί? Αφού ο Χριστός μας λέει εκπορεύεται από τον Πατέρα, μέσα στην Αγία Τριάδα είναι ο Χριστός. Θα ξέρει καλύτερα από μας. Συγγνώμη για την βλασφημία την οποία εκτοξεύω αυτή τη στιγμή. Αφού το λέγει ο Χριστός, ουδε μία αλλίωση. Όχι, ο Πάπας είναι πάνω από τον Χριστό. Ξέρετε, έχουμε καρδιναλίους του 16ου αιώνα, ο Μπελαρμίνος και άλλοι, οι οποίοι λένε ότι ο Πάπας είναι ανώτερος από τον Χριστό. Και αυτά δεν απερίφθησαν. Να πούνε όλα αυτά είναι σαγλαμάρες, είναι ανοησίες. Όχι. Μένει. Γιατί είναι ανώτερος από τον Χριστό? Διότι ο Πάπας είναι και αμαρτωλός.
ως άνθρωπος, αλλά ξέρει τι σημαίνει αμαρτία, ενώ ο Χριστός δεν ξέρει τι σημαίνει αμαρτία. Το καταλάβατε που φτάνει η βλακεία και η βλασφημία. Έτσι λοιπόν καταδικάζεται το Φιλιόκβε, η δεχόμενη το Φιλιόκβε, και ο Πάπας Ιωάννης ο 8ος, ο οποίος είναι υπέρ, μετέχει στη Σύνοδο, υπέρ τη Συνόδου, ή έστειλε μάλλον κάποιον, πάση περιπτώσει συγχωρήστε με αυτή τη στιγμή με απατά το μυαλό, ο Πάπας Ιωάννης ο 8ος, 872-882. Στη Γερμανία όταν σπούδαζα βρήκα μύθους, παπικούς μύθους, ένα βιβλίο του Ντέλιγκερ νομίζω είναι, στο οποίο βιβλίο αναφέρεται ο μύθος περί παπίσης Ιωάννης. Τότε δημιουργείται ο μύθος για την πάπισσα Ιωάννη. Διότι ο Ιωάννης ο Πάπας κατηγορήθηκε ως γυναίκα, αδύνατος δηλαδή, που δεν έτριξε τα δόντια στους ανατολικούς και στο Φώτιο. Και επομένως είναι γυναίκα, και από τότε πλάστηκε το παραμύθι αυτό με όλες τις διαστάσεις. Το 891 κοιμάται, πεθαίνει ο Φώτιος. Ο μεγάλος αυτός Έλληνας, επιστήμονας, διπλωμάτης, καθηγητής και κυρίως ορθόδοξος επίσκοπος πατριάρχης, παραδίδει την σκυτάλη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η δε σύνοδος το 879, όπως είπαμε, παραμένει και ισχύει για όλους τους ορθοδόξους ως η 8η Οικουμενική Σύνοδο. Οι τρεις αυτοί Άγιοι, Φώτιος, Γρηγόριος Παλαμάς και Μάρκος Ευγενικός, είναι η ασπίδα πλέον της Ορθοδοξίας από τότε μέχρι τον 15ο αιώνα, Μάρκος ο Ευγενικός. Υπάρχει, για να δείτε πως και εμείς οι δυστυχείς επί 500-600 χρόνια υπόδουλοι στους Φράγκους, οι Κερκυραίοι. Υπάρχει ένα χωριό στο βόρειο μέρος της Κερκύρας, οι λεγόμενες Μαγουλάτες, και μία η οικογενειακή εκκλησία, η οποία βέβαια σήμερα είναι νοριακή εκκλησία, αφήνω την παράδοση αυτών των ιδιοκτήτων εκκλησιών, κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας. Μου έκανε εντύπωση και το πρόσεξα. Υπάρχουν οι πύλες στο Άγιο Βήμα, οι τρεις πόρτες του Αγίου Βήματος. Στην Κέρκυρα συνηθίζουμε να έχουμε ξύλινες πόρτες και στη Λάκυνθο και λοιπά, στα Επτάνησα. Όχι όπως είναι εδώ, με παραβάν και λοιπά. Λοιπόν, στις τρεις πύλες ποιοι υπάρχουν? Ο Φώτιος, ο Παλαμάς και ο Μάρκος ο Γενικός. Δηλαδή, καταλάβατε τι έκανα. Έκαναν αντίσταση οι πατέρες μας, οι πρόγονοί μας, οι Κερκυραίοι, παρουσιάζοντας τους τρεις Αγίους, με κλειστό το στόχο. Δεν άρεσε αυτό στους παπικούς, ευτυχώς που οι Βενετσιάνοι δεν ήταν φανατικοί ρωμαιοκαθολικοί. Σέμο πρίμο Βενετσιάνοι, επό οι Χριστιανοί έλεγαν. Είμαστε πρώτα Βενετσιάνοι, εθνικιστές δηλαδή, και μετά Χριστιανοί. Αλλά το ίδιο ζήσαμε και στη Ζάκυνθο. Έχει δημιουργηθεί ένα εκκλησιαστικό με τον πρώην επίσκοπο Μητροπολίτη των Χρυσόστομων, τον πρώην Δωδόνης, και τώρα Δωδόνης, είναι ότι πήρε τον παλαιό τίτλο, δημιουργήθηκε ένα μουσείο εκκλησιαστικό στη Ζάκυνθο. Στο μουσείο λοιπόν αυτό έχουν και ένα τέμπλο μιας εκκλησίας κατά τη διάρκεια της Λατινοκρατίας. Γιατί οι Βενετσιάνοι ήταν κυρίαρχοι σε όλα τα Επτάνησα, περισσότερο όμως στην Κέρκυρα, περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, και τι έχουν εκεί? Έχουν... είναι πολλά χρόνια τώρα σε ένα συνέδριο, πιστεύω ότι δεν το ξέχασα, μου ήρθε τώρα στο νου. Έχουν τον Λέοντα, τον Πάπα Λέοντα τον πρώτο, Ορθόδοξο Πάπα της Τρίτης και Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Έχουν Μάρκο Ευγενικό και λοιπά. Έχουν και άλλους, τον Αμβρόσιο επί παραδείγματος. Λοιπόν, δεν θα προχωρήσω, μπορεί να κάνω λάθος σε κανένα όνομα. Σημασία έχει ο Πάπας ο Λέων ο πρώτος. Μου λέει ένας ρωμαιοκαθολικός που ήταν στο συνέδριο, πανιόνιο συνέδριο, μου λέει: βλέπετε, πάτερ Γεώργιε, δυτικούς πατέρες έχουν. Α, ο Γρηγόριος ο Διάλογος επίσης. Ορθοδοξότατος Πάπας. Και κοιτάξτε, έβαλαν Ορθοδόξους Πάπας. Οπότε όταν τους λέγανε οι Φράγκοι, τι κάνετε εδώ, λέει: Πάπες εβάλαμε. Σας αγαπάμε και είμαστε φίλοι σας.
Οι άλλοι ή δεν ξέρανε η ιστορία ή δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, δεν καταλάβαιναν ότι είναι οι αντίπαλοι του παπισμού πάπες, οι αντίπαλοι των πλανών. Έτσι μάχεται ο λαός μας στην ιστορία. Και αυτό που ήθελα να πω και τελειώνω είναι ότι, όπως σας είπα, χαράζει μια πορεία ο Βότιος, την οποία δια του Γρηγορίου του Παλαμά και του Μάρκου του Ευγενικού συνεχίζει η Ορθοδοξία. Σήμερα με την μεταπατερική θεολογία ποιος μιλεί για τους τρεις αυτούς μεγάλους οστήρες και πατέρες της Ορθοδοξίας. Θεωρούνται πεπαλαιωμένοι, οπότε έχουμε ένα χάσμα μεταξύ της Ορθοδοξίας των Αγίων Πατέρων και της Ορθοδοξίας εντός εισαγωγικών του Οικουμενισμού, της μεταπατερικής θεολογίας. Ο Άγιος Φώτιος να ποτίζει, να ξαναβρούμε το δρόμο και τα βήματά μας.